Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα. Στο πρώτο μετεκλογικό Black Box φιλοξενούμε τον Γιάννη Κατινάκη. Ο Γιάννης Κατινάκης είναι influencer, tiktoker, ραδιοφωνικός παραγωγός, παρουσιαστής. Εγώ έχω κάθε λόγο, ξέρω πάρα πολύ καλά τι θα πω τώρα. Είναι επίσης και ειδικός ανάλυση ανθρωπίνων σχέσεων. Mm-hmm. Και ηθοποιός, τη μούρλα μου, ηθοποιός που έδωσα, τα πες όλα και το έλειλα μπέτη που κρύβω μέσα μου δεν το πες. Και ηθοποιός, συγγνώμη. Που σημαίνει φως. Λαμπατέρ. Είσαι φως, αλήθεια είναι αυτό. Λοιπόν. Είμαι φως γιατί έχετε εξαιρετικά φώτα και έχω κάνει και δεκαπάζ, γι' αυτό. Θα με θαυμάζω σήμερα. Να πω ένα μπράβο για τα φώτα, παιδιά. Δούξα νομικού, το λιγότερο. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Συγχαρητήρια. Λοιπόν, αν και πρέπει. Ναι. Μην ανησυχείς καθόλου, θα πονέσει. Λοιπόν, πρέπει να αρχίσω όμως κάπως εκλογικά, μετεκλογικά. Okay. Οπότε, ψήφισες, Γιάννη μου. Φυσικά και ψήφισα. Ωραία. Πώς είδες την εποχή? Το ποσοστό ήταν νομίζω 60% η εποχή. Κάπου εκεί. Κοίταξε να δεις. Παραπάνω, πολύ. Νομίζω ότι το να αφήνουμε τον εαυτό μας να γίνεται έρμεο στις αποφάσεις των άλλων είναι ένα είδος αυτοκτονίας. Γιατί είδα πάρα πολλά αποτελέσματα τα οποία όχι απλά με απογοήτευσαν, με τρόμαξαν. Και όσο ο κόσμος απέχει και δεν παίρνει τη δύναμη στα χέρια του, θα γίνονται όλο και πιο τρομακτικά τα αποτελέσματα αυτά. Εγώ δεν έχω θέμα να μιλήσω και με ονόματα. Το ότι μπήκε η Λατινοπούλου στην Ευρωβουλή. Εμένα μου σηκώνει τη τρίχα αποτριχωμένη, να το πω και έτσι. Γιατί θεωρείς ότι το κοινό, οι πολίτες πήγαν και ψηφίσανε την. Αυτή τη φωνή λογικής, όπως λέγεται το φωνή κόμμα. Φωνή παραλόγου, εγώ θα πω ότι είναι καμία φωνή λογικής. Γενικά υπάρχει μία άνοδο στην ακροδεξιά από ό,τι είδαμε σε όλη την Ευρώπη. Και αυτό είναι το πιο τρομακτικό από όλα. Γυρνάμε σε εποχές πάρα πολύ δύσκολες και σκοτεινές και το θέμα είναι να πηγαίνουμε προς το φως. Πιστεύω ότι ο κόσμος έχει αντιδράσει στην εξέλιξη, έχει αντιδράσει στην ελευθερία κάθε ανθρώπου. Και προσπαθεί να γυρίσει σε παλιά γνώριμα μονοπάτια που πιστεύει ότι ήταν πιο OK για αυτόν. Mm. Αν μπορούσα ακριβώς να καταλάβω για ποιο λόγο μπορεί να ψηφίσεις ακροδεξιά. Δεν νομίζω να ήμασταν εδώ πέρα τώρα. Ούτε θα ήμουν αυτός που είμαι. Δεν μπορώ να μπω στη ψυχοσύνθεση ενός ανθρώπου που στρέφεται εκεί πέρα. Yeah. Και πιστεύω ότι εκεί πέρα είναι η ελπίδα. Και αυτό είναι η ζωή. Και αυτό είναι τα δικαιώματα. Φαίνεται τρομακτικό. Θέλω ένα σχόλιο να μου κάνεις για τον Στέφανο Κασελάκη και το γεγονός ότι ένας ανοιχτά ομοφιλόφιλος άντρας είναι πρόεδρος αξιωματικής αντιπολίτευσης. Ναι. Την έχουμε ξανακάνει και δυο μας αυτή την κουβέντα. Α, ναι, γι' αυτό σε ρωτάω. Και θεωρώ ότι είναι από τα πιο χρήσιμα πράγματα τα οποία υπάρχουν όχι τόσο πολιτικά, κοινωνικά. Γιατί υπάρχει αυτή η αντίληψη βαθιά ριζωμένη στον Έλληνα ότι ο ομοφιλόφιλος είναι φτιαγμένος για να είναι σε ένα περιθώριο. Και λες κοινή συνώμη με το τρας, με το αδύναμο και νομίζω ότι είναι πάρα πολύ ακτιβιστικό πρόεδρος αξιωματικής αντιπολίτευσης, ένας άνθρωπος με μια τόσο ισχυρή θέση, να είναι ανοιχτά ομοφιλόφιλος. Και μάλιστα να πρεσβεύει και την αγάπη. Να σου δείχνει ότι κοίταξε να δεις, δεν είμαι σε μια αγωνία και κλαίω, είμαι με τον σύντροφό μου, αγαπιόμαστε, το δείχνουμε. Είναι ένα πάρα πολύ ωραίο πρότυπο. Θα ξαναπώ, δεν θα χρειαζότανε κανονικά να πρέπει να το δούμε αυτό και να καταλάβουμε ότι είναι ωραίο και όμορφο και νορμάλ, αλλά εφόσον, ναι, είναι χρήσιμο. Να σε πάω τώρα στην δική σου επαγγελματική και δημόσια ζωή. Πώς είναι αλήθεια να δημοσιεύεις ένα βίντεο και να έχεις μέχρι και 1,5 μπορεί και παραπάνω εκατομμύρια views? Ναι. Και με κοιτάω και αχ, τι ώρα, χαριτωμένος. Πώς είναι, κοίταξε να δεις. Σε αγχώνει? Δεν με αγχώνει. Με αγχώνει να συνεχίσει να υπάρχει αυτή η αποδοχή. Δεν καταλαβαίνω ακριβώς ότι με βλέπει και κόσμος. Δεν ξέρω πώς να σου το εξηγήσω. Βλέπω ένα νούμερο. Ναι, ξέρω ότι είναι άνθρωποι, αλλά δεν μπορώ να το καταλάβω. Σε μια παράσταση που μπορεί να κάνω, και από κάτω δεν έχει 1,5 εκατομμύριο κόσμο, έχει 1,000 ανθρώπους. Εκεί το νιώθω, το αισθάνομαι. Νιώθω τις ενέργειες. Με έναν αριθμό που βλέπω στο κινητό μου. Πόσο πια να το νιώσω. Έχεις ωστόσο και σχόλια. Τα περισσότερα είναι καλά, ναι, τα σχόλια. Είναι καλά. Απλά υπάρχουν και κάποια τα οποία είναι σχόλια που δεν θα έπρεπε να γίνονται από πολύ κακοπροαίρετους, Ομοφοβικά σχόλια είναι. Είναι... Δεν θεωρώ καν σχόλια, εγώ να σου πω την αλήθεια. Δεν στενοχωριέμαι καθόλου, γιατί δεν θεωρώ τους ομοφοβικούς...
δεν ξέρω, δεν θα φανεί πολύ σκληρό. Τους θεωρώ ένα άλλο πράγμα, ένα άλλο κομμάτι, ένα τελείως διαφορετικό μυαλό. Δεν έχουμε ομοιόστροφο τρόπο σκέψης. Δεν μπορώ να λάβω σοβαρά το ποιος είσαι, ούτε την υπόστασή σου όταν κατακλείζεις από ρατσισμό και απόψεις σου είναι τόσο κακοποιητικές. Δεν με αφορά, αλλά δεν το λέω το κλισέ το «δεν με αφορά η γνώμη των άλλων». Πώς ρε παιδί μου σε δαγκώνει ένα σκυλί και λες, θα νευριάζει με το σκυλί που σε δάγκωσε, θα το ξεσυνεριστείς. Όχι. Έτσι δεν μπορώ να νευριάσω και εμένα να μου νευριάζω σαφέστατα. Δεν μπορώ να λάβω σοβαρά την άποψή του για να με επηρεάσει και να ταράξει τον πυρήνα μου. Δεν μπορείς να εισχωρήσεις. Του υποτιμάω, να το πω και έτσι. Ακούγεται σκληρό, όχι, ακούγεται λίγο. Το καταλαβαίνω. Περίεργο, αλλά του υποτιμάω πάρα πολύ αυτού του ανθρώπου. Φορμή αυτό που είπε για του ομοφοβικού και πώ του αντιμετωπίσει. Σε ένα βίντεο που ανέβασε εσύ μετά από μία ομοφοβική επίθεση. Δεν θα είμαι πολύ ευχάριστο αυτή τη φορά, γιατί θέλω να μιλήσω για ένα πάρα πολύ άσχημο περιστατικό που συνέβη χθε το βράδυ στο κέντρο τη Αθήνα. Χθε το βράδυ, λοιπόν, βρισκόμουν σε ένα μαγαζί στο κέντρο τη Αθήνα και αποφάσισα γύρω στη 1-1.30 να φύγω μόνο μου. Να πάρω ένα ταξί και να γυρίσω στο σπίτι μου. Η απόσταση που έπρεπε να διανύσω από το μαγαζί μέχρι το ταξί ήταν 10 μέτρα. Στα 3 βήματα λοιπόν που κάνω για να φύγω, βλέπω με την άκρη του ματιού με ένα τύπο, πάρα πολύ θυμωμένο, κανείς δεν ξέρει γιατί, μάθαμε δυστυχώς την πορεία, να με κοιτά και να έρχεται προς το μέρος μου. Έρχεται λοιπόν μπροστά μου με περίσσιο θάρρος και θράσος και αποφάσισε ότι πρέπει να μου δηλώσει με πάρα πολύ ευγενικό τρόπο, καθόλου, πόσο πολύ πρέπει να ντρέπομαι που είμαι γκέι και για να το καταλάβω ακόμη καλύτερα, αποφάσισε και να με φτύσει. Υπέροχο. Εγώ λοιπόν δεν του δίνω καμία σημασία και στο επόμενο βήμα που κάνω για να φύγω, αποφάσισε να μου ξαναδηλώσει πόσο πρέπει να ντρέπομαι για τη σεξουαλικότητά μου και να με ξαναφτύσει. Αυτό είναι ένα απόσπασμα από το βίντεο, γιατί ουσιαστικά ναι, μετά είναι αρκετά μεγάλο και εξηγείς. Ας το σχολιάσουμε λοιπόν. Αρχικά να πω γιατί πολλοί κόσμος μου είχε πει για αυτό το βίντεο και θυμάμαι και τότε που το είχα δημοσιεύσει ότι είχε πάρει πάρα πολύ μεγάλη έκταση. Δεν είναι το μόνο και το μοναδικό περιστατικό αυτό. Πάρα πολλοί σοκαρίστηκαν και λένε, μα πώς μπορεί να συνέβη κάτι τέτοιο. Είναι κομμάτι της καθημερινότητας κάθε ανοιχτά γκέι ατόμου. Απλά επειδή ήταν σαν να έχει φτάσει ο κόμπος στο χτένι εκείνη τη φορά, επειδή είμαι ένας άνθρωπος ο οποίος έχω αποφασίσει ότι θέλω την ησυχία μου και την ηρεμία μου και θέλω να ζω τη ζωή μου ευχάριστα και όμορφα, χωρίς να καταπατούν τα δικαιώματά μου, έχω πάρει μία απόφαση να αποφεύγω να υπάρχω πολύ στον κόσμο. Οπότε κυκλοφορώ μόνιμα με ταξί. Έχω δώσει πάρα πολλά λεφτά σε ταξί για να μην υπάρχω στα μέσα, στα τρένα, για να μην κινδυνεύω. Γιατί είναι ένας πραγματικός κίνδυνος. Δεν είναι μία παράλογη φοβία. Έχω κινδυνεύσει πάρα πολλές φορές στο δρόμο και στο τρένο. Έχω αποφασίσει λοιπόν να κινούμαι μόνο με ταξί. Για να γλιτώνω αυτά. Έχω δώσει λοιπόν ένα νεφρό σε ταξί. Και έκανα 10 βήματα. 10 βήματα. Για να πάω στο ταξί, έτσι. Δηλαδή... Και γίνεται αυτό, δηλαδή λέω δεν μπορώ να υπάρξω 10 λεπτά ασφαλής έξω στον κόσμο, στο κέντρο της Αθήνας. Τι να κάνω. Νιώθεις όντως τόση ανασφάλεια και φόβο. Το νιώθω μετά τα βιώματά μου. Τα βιώματα με έκαναν να νιώθω ανασφάλεια και φόβο. Μπορώ να σου πω τώρα σκηνικά και πιο μικρός. Εγώ πάλι να διαβάσω κάτι, ναι. Να το σχολιάσουμε, να σε πάω σε πιο μικρή ηλικία, γιατί νομίζω ότι σε αυτό θα αναφερθείς. Ναι. Έχεις δηλώσει το εξής. Στο γυμνάσιο ήμουν ένα παιδί ολομόναχο. Δεχόμουν κακοποίηση σχεδόν κάθε μέρα. Δεν είχα κανέναν άνθρωπο να μιλήσω και ο μόνος λόγος για να μου απευθύνουν το λόγο, συγγνώμη, ήταν για να με βρήσουν, να με κακοποιήσουν λεκτικά. Αυτό συνέβαινε για 3 χρόνια, κάθε μέρα. Θεωρώ ότι τα παιδιά των 90s ήταν μια κακή γενιά, καθώς εκείνη την περίοδο επικρατούσε ένας ψευτοσυντηρισμός. Λες και γυρίσαμε στο 1910. Μεταξύ άλλων, έχεις δηλώσει και αυτά. Ναι. Όταν πήγαινα στο γυμνάσιο, υπήρχε μία άνοδος, πολύ έντονη άνοδος, της ακροδεξιάς στην Ελλάδα. Mm-hmm. Δεν θεωρώ ότι ήταν ο μόνος λόγος αυτός που τα δεχόμουν όλα αυτά, αλλά ήταν και ένα κεράσι στην τούρτα. Τα σχολικά χρόνια ήταν πάρα πολύ δύσκολα. Πάρα πολύ. Ήταν μία κακοποίηση... Ακριβώς αδικαιολόγητη. Μια παιδική ψυχή δεν μπορεί να κατανοήσει. Τώρα είμαι ψηλιασμένος. Ξέρω ότι έχεις το μυαλό σου, ξέρω ότι πάνε να πει να είσαι ρατσιστής, ξέρω πώς να αντιμετωπίσω τη βία. Πάντα με σοκάρει και εξακολουθεί να με σοκάρει και χαίρομαι που με σοκάρει, γιατί δεν έχω γίνει ένα με το τέρας. Αυτό όμως που ήθελα να σου πω είναι ότι τελειώνοντας το σχολείο, θεώρησε ότι η φιάλτης τελειώνει εκεί. Και θα είναι όλα πάρα πολύ όμορφα και τώρα αρχίζει η ζωή. Εγώ λοιπόν παλιότερα έκανα drag show. Αργιά αρκετά χρόνια. Βαφόμουν από το σπίτι, γιατί δεν έβαφε μια φίλη μου, τέλος πάντων δεν ήξερα να βάφουμε στην αρχή, και κατέβαινα στο κέντρο με το τρένο. Γιατί απαντάω στην ερώτηση την προηγούμενη, γιατί νιώθω τόση ανασφάλεια. Και σου λέω, ήρθα από τα βιώματα η ανασφάλεια αυτή.
Κατέβαινα λοιπόν με το τρένο. Το τι έχουν δει τα μάτια μου και τι έχουν ακούσει τα αυτιά μου. Θα τον πάρουμε στην επόμενη στάση έξω, θα το σκοτώσουμε. Να κάθομαι πίσω στη γαλαρία με την κουκούλα, για να μην είμαι πολύ αντιληπτός, και να έρχονται να κάθονται ακριβώς απέναντί μου, θα τον βγάλουμε στην επόμενη στάση να το σκοτώσουμε. Και εγώ δεν ξέρω, εκείνο να κάνεις πλάκα, το κάνεις για να με τρομάξεις, το κάνεις όντως, θα με σκοτώσεις. Μπορώ να το ξέρω. Έχω μπει σε τρένο με. Για κάποιο λόγο έχει πάρα πολύ κόσμο μέσα στο τρένο, όλοι άντρες πάρα πολύ θυμωμένοι και. Φωνάζουν, κάνουν. Μετά, πώς να μην νιώθω την ανασφάλεια, όταν έχω ζήσει τη βία έξω στο δρόμο. Όσο περνάνε τα χρόνια, δεν αισθάνεσαι όμως ότι κάτι αλλάζει προς το καλύτερο? Όχι. Όχι. Το μόνο που αλλάζει προς το καλύτερο είναι η μετά αντιμετώπιση. Δηλαδή, αν εγώ δεχτώ μία επίθεση και εγώ και το πω, ή ακόμη και σε μια φίλη μου, στη μητέρα μου, στον πατέρα μου, τώρα πια είναι. Το καταδικάζουν όλοι. Πριν 20 χρόνια, πιθανόν η κοινή γνώμη να έλεγε: καλά το κάνανε, δεν γίνεται και κυκλοφορεί έξω. Μόνο εκεί ίσως να είναι καλύτερα τα πράγματα. Και πάλι είναι το φαίνεστε, ξέρεις. Στην πράξη, στην ουσία του, η καθημερινότητα δεν έχει αλλάξει. Οι κίνδυνοι είναι οι ίδιοι. Και πραγματικά μου διαλύει το νευρικό σύστημα όταν βλέπω ανθρώπους να μου λένε: τι παραπονιέστε πια, μια χαρά είστε τώρα. Ποιος ασχολείται μαζί σας, όλοι. 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 Οι straight ομοφοβικοί άνδρες που είναι πάρα πολλοί στην Ελλάδα ασχολούνται μαζί μας έμπρακτα. Έχεις μία ενδιαφέρουσα και αιρετική ταυτόχρονα άποψη σχετικά με την ισότητα στο γάμο, την οποία στο παρελθόν την έχουμε συζητήσει εμείς οι δύο. Ήσουν από τους ανθρώπους ο οποίος, ενώ το θεωρείς αυτονόητο να συμβαίνει αυτό και έχει λύσει διάφορα προβλήματα, παρόλα αυτά είχες μαντέψει ότι θα δημιουργήσει αντανακλαστικά τα οποία είναι λίγο επικίνδυνα. Ήμουν σίγουρος. Ήμουν σίγουρος. Με το που ψηφίστηκε το νομοσχέδιο, ήρθε σαν πρώτη αντίδραση η χαρά ότι τέλεια, και πριν πω το τέλεια, λέω, τώρα τελειώσαμε. Τώρα θα σηκωθεί, όχι κύμα αντιδράσεων, τώρα θα γίνει έξω πόλεμος. Τώρα ο μέσος Έλληνας ξεβολεύεται, νιώθει την αλλαγή, και επειδή είναι χαρακτηριστικό μας, δεν τη θέλουμε την αλλαγή, γιατί η εξέλιξη θέλει ξεβόλεμα, και ο Έλληνας δεν το θέλει το ξεβόλεμα, θέλει τα γνώριμα, θέλει τα ίδια. Τώρα που βλέπει ότι πάει να γίνει το πρώτο βήμα, θα τρελαθεί. Θα τρελαθεί και θα έχει εμάς σαν το. Σαν στόχο. Σαν το στόχο για να ξεσπάσει. Αλλά καταλαβαίνεις ότι αυτό όμως είναι η αρχή για μία αλλαγή. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή, στην ηλικία που είσαι, ναι, πρέπει να αντιμετωπίσεις αυτό. Δεν θα την προλάβεις, θεωρείς. Θα σου λέγω ότι σε 10 χρόνια σου τα πράγματα να είναι. Όχι. 10 χρόνια είσαι πάρα πολύ αισιόδοξη. Μακάρι να είναι σε 10 χρόνια. Είμαστε μία γενιά. Όχι και προηγούμενες γενιές, αλλά είναι και εγώ σε μια γενιά, από αυτές που θα φάνε ξύλο, κυριολεκτικά και μεταφορικά κυρίως το εννοώ, για να είναι καλά οι επόμενες γενιές. Τρώμε όλα τα προϊόντα κένωσης, για να είναι καλά οι επόμενες γενιές. Ναι. Δίνουμε αγώνες για τους άλλους. Εγώ ξέρω, δεν θα ζήσω ποτέ ασφαλής στον κόσμο αυτό. Σαν Γιάννης Κατινάκης. Τώρα, σαν χελώνα, άμα υπάρχει μεταψύχωση, μπορεί να είμαι και ασφαλής, κανείς δεν ξέρει. Σαν Γιάννης Κατινάκης, ποτέ δεν θα είμαι ασφαλής σε αυτόν τον πλανήτη. Λυπάμαι που το ακούω. Είσαι λίγο περισσότερο από αισιόδοξος. Από ότι. Μακάρι να κάνω λάθος. Κι εγώ μακάρι. Βλέπω, πραγματικά όμως, έχουμε γίνεται, να κάνεις λάθος. Γίνονται πράγματα και έπρεπε να πω στο νομοσχέδιο. Βγαίνουν άνθρωποι, μιλάνε, υπάρχει πια ορατότητα. Κι όμως η ζωή γίνεται όλο και πιο δύσκολη. Πώς να είμαι αισιόδοξος? Ωραία. Τους haters και τους ομοφοβικούς και όλους αυτούς, σας πούμε όμως ανθρώπους που σας αγαπάνε πάρα πολύ. Ας ακούσουμε έναν. Μία. Πρέπει τώρα εγώ να μιλήσω για τον Γιάννη Κατινάκη. Λοιπόν, ο Γιάννης Κατινάκης θα περιμένει να του πλέξω το εγκόμιο. Και δεν μπορώ, η αλήθεια είναι. Θα πω εντάξει, τα αυτονόητα, ότι είναι αδιανόητα ταλαντούχος και αδιανόητα ευφυής. Θα πω και κάτι όμως που δεν ξέρουν οι άλλοι, ότι είναι μια πάρα πολύ καλή ψυχή. Έχει μια ψυχή παιδική, θα έλεγα, δύσκολος και σαν φίλος και σαν συνεργάτης, γιατί έχει και φοβίες, έχει και αιμονές και είναι δύσκολα διαχειρίσιμος. Ωστόσο, του τα συγχωρούμε όλα, γιατί είναι πάρα πολύ καλή ψυχή.
Αυτό που λατρεύω πάνω του είναι φυσικά το χιούμορ του και αυτό που συχαίνομαι είναι η ασυνέπειά του. Γιάννη Κατινάκη, πόσο μ' αγαπάς? Η Φρόσο, λοιπόν. Καθόλου. Καθόλου. Δεν σε αγαπάω, Φρόσο. Όμορφα. Ναι, η Φρόσο είναι, έρχεται να πούμε, κάνουμε μαζί την εκπομπή στο ραδιόφωνο. Είτε φίλη μου 3-4 χρόνια, δουλεύαμε μαζί σε άλλο ραδιόφωνο και έλεγε εκείνη τα δελτία. Εγώ έκανα ψυχαγωγία, στο ρυθμό τέλος πάντων, να τα πούμε σιγά, δεν είναι θέμα. Μουρλή, φοβερή. Με το που την είδα, κατάλαβα ότι αυτή η κοπέλα είναι για ψυχαγωγία, είναι για τρέλα. Και ήθελα πάρα πολύ να συνεργαστούμε. Έχει δίκιο, είμαι πάρα πολύ δύσκολος άνθρωπος. Πάρα πολύ. Ενοχλώ πρώτα απ' όλα τον εαυτό μου και μετά και τους γύρω μου. Αλλά ναι, όντως, τίποτα δεν έχει κακή πρόθεση μέσα. Εγώ, επειδή έχω την τύχη να σε ξέρω, έχεις δηλώσει πολλές φορές ότι δεν είσαι και καλός φίλος. Θεωρείς τον εαυτό σου ότι δεν είσαι καλός φίλος? Όχι, όχι. Δεν είμαι ένας απέσιος φίλος. Πολλές φορές χάνομαι τόσο πολύ μέσα στις σκέψεις μου και στις αιμονές μου, όπως είπε και η Φρόσο, και στις φοβίες μου, που αυτό με κάνει να γίνομαι πάρα πολύ εγωιστής και εγωπαθής. Να με νοιάζει δηλαδή μόνο η πάρτη μου. Δεν το κάνω όμως από άποψη ότι, παιδιά, σας γράφω και πέρα που δεν πιάνει μελάνη και με ενδιαφέρω μόνο εγώ. Είναι όμως τόσο μεγάλη η θλίψη και το βούλιαγμα που δεν μπορώ. Είμαι ανίκανος να δώσω σημασία σε άλλους ανθρώπους σε πολλές φάσεις της ζωής μου. Είναι μια ψυχική δυσκολία αυτή. Θα ήθελα να είμαι ένας καλύτερος φίλος. Και όντως, όλοι μου οι φίλοι μου έχουν συγχωρέσει πάρα πολλά πράγματα. Εξαφανίζομαι για μήνες χωρίς εξηγήσεις. Είναι όμως εκεί και με περιμένουν. Δεν μου έχει θυμώσει κανένας. Δεν σηκώνω τηλέφωνα, δεν. Να απαντάω σε μηνύματα, δεν δίνω εξηγήσεις. Δεν είμαι ένας καλός φίλος. Να σε ρωτήσω, στο σχολείο είχες φίλους? Στο τέλος. Δηλαδή και στην τρίτη ηλικίου, που πια Δευτέρα τρίτη ηλικίου, που ήταν και ο λόγος που άρχισα να παίρνω τα πάνω μου. Εγώ είχα την τύχη, τι μου συνέβη. Εκεί πέρα που ήμουν μέσα στο βούρκο, ήρθαν τα δημοφιλή, αν δεν μου αρέσει και αυτή η έκφραση, τα κορίτσια, ας πούμε, του σχολείου που ήταν πιο cool και καλά τότε, αού, και με πλησίασαν, κάναμε παρέα, με πιάσαν και μου είπαν ότι, με τον τρόπο τους, φυσικά και με τις πράξεις τους, είναι οκ okay αυτό που είσαι. Μην αφήνεις τον κάθε εδώ πέρα να σου κάνει ό,τι σου κάνει. Και εντάχθηκα πρώτη φορά σε ένα κοινωνικό σύνολο εκτός του σπιτιού μου. Ένιωσα αποδεκτός, ένιωσα μια αγκαλιά πέρα από το σπίτι μου. Έπαιξαν πολύ καθοριστικό ρόλο οι παιδικές μου φίλες τότε. Για το ότι υπάρχω ακόμα και εδώ πέρα που υπάρχω σήμερα, παίξαν πάρα πολύ καθοριστικό ρόλο. Στο σπίτι είχε την τύχη να μεγαλώσει με γονείς οι οποίοι σε στήριξαν πάρα πολύ. Μετά έχεις να αντιμετωπίσεις και το έχεις δηλώσει την δυσκολία στο γυμνάσιο. Στο ναι. Γυμνάσιο τα πράγματα δεν ήταν εύκολα για σένα. Όχι, καθόλου. Και εκεί δεν είχες φίλους. Όχι. Καθόλου. Και έκανες και πολλές απουσίες. Για να μην. Δεν τις έκανα όμως για να περνάω καλά. Δεν τις έκανα για να πάω για ένα καφέ όπως πήγαιναν τα άλλα παιδιά που πήγαιναν από εδώ και από εκεί. Εγώ τις έκανα για να κάθομαι σπίτι μου και να μην βιώνω το μαρτύριο. Για να προστατευτώ. Δεν ήθελα. Στην οικογένεια τώρα, θέλεις να μου πεις πότε συνειδητοποίησες τον εαυτό σου και πώς το επικοινώνησες και πώς, και ποια ήταν η αντίδραση, η οποία ήταν, γιατί καταλαβαίνω από τις δηλώσεις σου κατά καιρούς και τις τοποθετήσεις ότι είναι πρότυπο υποστηρικτικής οικογένειας και γι' αυτό ενδεχομένως είσαι τώρα εδώ και έχεις και την καριέρα και θα έχεις. Από εδώ και πέρα. Μακάρι να έχω. Σίγουρα έχω πολύ ωραίο κοντινό όμως παρόλα αυτά. Συγγνώμη, ευχαριστώ πάρα πολύ το σκηνοθέτη. Μπορεί σε πάρα πολλά πράγματα να είμαι άτυχος στη ζωή μου. Στο θέμα οικογένεια έχω σταθεί ίσως ο πιο τυχερός άνθρωπος. Και δεν είναι μόνο το θέμα της ομοφυλοφιλίας, γιατί δεν θεωρώ ότι σε καθιστά καλό γονιό απλά το να αποδεχτείς το αυτονόητο. Σιγά. Σιγά τα αυγά. Όπως, ας πούμε, δεν θα πει ένα straight άτομο, καλά μιλάμε, οι γονείς μου είναι φοβεροί, δεν καταλαβαίνεις. Πρότυπο. Πρέπει να διδάσκονται στα πανεπιστήμια για γονεϊκότητα. Είμαι straight και το αποδέχτηκαν. Μπράβο. Ναι, δεν τους καθιστά αυτό καλούς γονείς, γιατί είναι αυτό που θα πρέπει να κάνει ο καθένας. Δεν μπορείς να μου πεις ένας καλός άνθρωπος επειδή πετάς το σκουπίδι σου στον κάδο και όχι στο πάτωμα. Καλός γονιός είσαι επειδή έχεις ενσυναίσθηση για τη φοβία του παιδιού σου, για την ανησυχία. Για τα όνειρα,
γιατί είσαι έμπρακτα εκεί, γιατί στηρίζεις κάθε τι που με κάνει χαρούμενο, γιατί με αγκαλιάζεις κάθε φορά που φοβάμαι, γιατί το τηλέφωνό σου είναι διαθέσιμο όπου κι αν είσαι κάθε φορά που εγώ θα τρομάξω με κάτι. Γι' αυτό είναι καλοί γονείς οι γονείς μου. Όχι επειδή μου είπανε, δεν πειράζει Γιάννη μου που είσαι γκέι και τι έγινε. Ξέρεις γιατί το λέω, γιατί αυτό που είναι αυτονόητο και είναι αυτονόητο, είναι το ζητούμενο για πολλούς ανθρώπους. Δεν έχουν την ίδια αντιμετώπιση. Δηλαδή, εγώ μεγάλωσα σε σε περνάω κάποια χρόνια, που υπήρχαν περίεργα διλήμματα. Δηλαδή, οι γονείς τα θεωρούσαν ότι να αντιμετωπίσουν, όχι ενδεχομένως επειδή δεν μπορούσαν να αποδεχθούν ένα γκέι γιο, αλλά από την υπερπροστατευτικότητα ενδεχομένως, να μην ήθελαν να τους συμβεί, να έχουν ένα γκέι παιδί, γιατί φοβόντουσαν την κοινωνία. Δηλαδή, έχω μεγαλώσει σε τέτοια χρόνια. Okay. Και οπότε, τώρα η δική σου αντιμετώπιση ενώ των γονιών σου και όλα, είναι το αυτονόητο, αλλά για πολλούς είναι το ζητούμενο, δυστυχώς. Συμφωνώ πάρα πολύ σε αυτό και προφανώς δεν είμαι αγνώμων και καταλαβαίνω πάρα πολύ καλά και κατανοώ και γνωρίζω ότι η πλειοψηφία των γκέι ατόμων έχουν διωχθεί από το σπίτι τους, έχουν κόψει επαφές με τους γονείς τους, με την οικογένειά τους, με τις ρίζες τους. Κοιτάξτε, όσο και αν δεν θέλουμε να το παραδεχτούμε και να λέμε ότι ναι, η οικογένεια είναι οι φίλοι και αυτοί που επιλέγουμε, είναι και η βιολογική οικογένεια. Ένα γερό θεμέλιο για τον πυρήνα του ατόμου. Δεν είμαι αχάριστος και όπως σου είπα και πριν, ξέρω πάρα πολύ καλά ότι έχουν περάσει και άλλα παιδιά. Και είναι πάρα πολύ κρίμα και είναι κακοποιητικό. Όμως, δεν θα πρέπει ποτέ να έχει συμβεί αυτό για να πούμε τους δικούς μου γονείς καλούς γονείς. Ποτέ δεν θα πρέπει ένα παιδί να έχει πονέσει τόσο, να έχει βρεθεί στο δρόμο, να έχει νιώσει τέτοια απόρριψη. Απόρριψη από τη μάνα. Αυτό είναι καταστροφικό για την ψυχολογία του ανθρώπου. Ναι, αλλά έχεις και ανθρώπους που είναι κοντινοί σου άνθρωποι, αλλά και το έχουν αντιμετωπίσει, το ξέρεις. Δυστυχώς. Η πλειοψηφία των κοντινών ανθρώπων το έχει αντιμετωπίσει. Απλά αυτό που θέλω να σου πω, αυτό είναι πιο πολύ που θεωρώ ότι έχει σημασία. Οι γονείς να καταλάβουν ότι η σεξουαλικότητα για τον άνθρωπο είναι ένα κομμάτι από τα χίλια που έχει μια προσωπικότητα. Ο άνθρωπος είναι τα όνειρά του, είναι τα χόμπι του, είναι το επάγγελμά του, είναι οι φιλίες του, είναι και οι ερωτές του, είναι το με τι διασκεδάζει, τι χιούμορ έχει. Ένα κομμάτι είναι και η σεξουαλικότητα. Πρόσεξε όμως. Είναι αυτό που αφορά λιγότερο τους άλλους. Γιατί ο έρωτας και το σεξ είναι μια ιδιωτική στιγμή. Είναι η μόνη στιγμή που δεν θα με δεις κάπου, δεν θα έχουμε κάποια συναναστροφή σε αυτό. Οπότε να δώσουν βάση σε άλλα πράγματα στα παιδιά τους οι γονείς και όχι σε αυτό. Δεν έχει καμία σημασία. Βάζω μία άνω τελεία, πάμε σε break και επιστρέφουμε. Επιστρέψαμε. Λοιπόν, Γιάννη, είναι ο Ιούνιος, είναι ο μήνας περηφάνειας. Θέλω να μου σχολιάσεις λίγο το Gay Pride. Ξέρεις, λέω, είμαι κατά. Θα μπορούσε. Όχι, δεν είμαι καθόλου κατά, είμαι πάρα πολύ υπέρ, φυσικά και είμαι υπέρ. Έχει νόημα. Ποιος είναι σήμερα, πρώτον, σε ρωτάω αν έχει νόημα και δεύτερον, ποιο είναι το μήνυμα. Παρ' όλα αυτά, συγγνώμη που κάνω την παρένθεση αυτή στην ερώτηση, αλλά υπάρχουν πάρα πολλοί ομοφιλόφιλοι άνθρωποι οι οποίοι είναι κατά στο Gay Pride. Το ξέρω. Θεωρούν ότι δεν τους αντιπροσωπεύει και δεν τους εκφράζει. Εμένα μ' αρέσει πάρα πολύ το Gay Pride. Είναι και μία γιορτή. Διεκδικούμε δικαιώματα. Θέλουμε μία θέση στην κοινωνία, ισότιμη. Θέλουμε ορατότητα. Θέλουμε να δείξουμε ότι είμαστε εδώ, ότι υπάρχουμε, ότι είμαστε άνθρωποι κανονικοί. Ότι είμαστε άνθρωποι πλασμένοι από την ίδια φύση που έπλασε όλους τους υπόλοιπους ανθρώπους. Για μένα δεν μ' αρέσει καν η λέξη διαφορετικότητα. Είμαστε όλοι μοναδικοί. Και με τη μοναδικότητά μας διεκδικούμε, απαιτούμε και θέλουμε μία θέση στον πλανήτη αυτό όπως και όλοι οι υπόλοιποι άνθρωποι. Λοιπόν, θα πάμε τώρα σε έναν άλλον άνθρωπο που σε αγαπάει πολύ. Μπορεί εσύ να μην είσαι ο καλύτερος φίλος, αλλά ανθρώπους να σε αγαπάνε έχεις. Λοιπόν, στον Σύφο. Σύφο. Ο Γιάννης είναι ο πιο ήρεμος και ταλαντούχος άνθρωπος που γνωρίζω. Άσχετα με το τι βλέπει ο κόσμος, περνάει πάρα πολλές ώρες στο σπίτι, βλέποντας ταινίες
και τρώγοντας. Σε μένα κάνει πάρα πολλές ερωτήσεις, γιατί έχουμε μια τεράστια διαφορά ηλικίας. Οπότε, μάλλον εγώ παίρνω λίγο το ρόλο του σοφού γέροντα. Απ' την άλλη, επειδή είναι και ένας μικρός άνθρωπος και νέος άνθρωπος, εγώ πάντα τον ρωτάω οτιδήποτε κινείται στο πλαίσιο της δικής του της γενιάς. Είναι ευαίσθητος, είναι φοβητσιάρης με κάποια πράγματα τα οποία έχουν να κάνουν, ας πούμε, με το αεροπλάνο. Δεν μπαίνει στο αεροπλάνο και με κάποια έντομα. Να, ένα έντομο που γυρνάει εδώ γύρω μου τώρα. Μία ερώτηση που θα ήθελα να κάνω στο Γιάννη. Λοιπόν, θα του κάνω δύο. Τη μία του την έκανα και χθες το βράδυ. Πρώτον, πότε θα βγάλεις δίπλωμα και δεύτερον, πότε θα πάμε ταξίδι με αεροπλάνο. Πιο δύσκολες ερωτήσεις θες να ξέρεις. Γιάννη, πριν μου απαντήσεις στις ερωτήσεις του ΣΥΦ, να σου πω. Ναι. Δεν ξέρω, σε είδε χθες, έτσι υπονόησα. Ναι. Δεν τρως πια. Αρχικά. Ναι, η Ελένη, θα σου πω τώρα τι συμβαίνει. Υπάρχουν και κάποιες γυμναστικές τώρα που συμβαίνουν. Μια Ελένη Πετρουλάκη κλαίει σε μια γωνία, Σοφία Πασχάλη, Σόφη Πασχάλη. Μ' αρέσει το φαΐ πολύ, αλλά το στερούμε κιόλας. Σε είπε και ήρεμο. Ναι. Δεν κάνετε πολύ παρέα. Κάνω πιο πολύ παρέα από όλους με το ΣΥΦ. Αρχικά να πω ότι είναι ένας υπερταλαντούχος συνθέτης που πρέπει κάποια στιγμή να βγει πιο μπροστά και η μουσική του να ακουστεί. Θεωρώ ότι το πώς είσαι με τον κάθε άνθρωπο έχει να κάνει πάρα πολύ και με το ποιον έχεις απέναντί σου. Είμαστε ένας καθρέφτης του άλλου. Είμαι ο καθρέφτης σου και είσαι ο καθρέφτης μου. Όταν είσαι έτσι, θα είμαι και εγώ έτσι. Όταν είσαι ένας άνθρωπος ο οποίος είναι πράος, έχει μια σιγουριά, μια ωριμότητα, έχει γνώσεις, έχει ποιότητα. Αναγκαστικά, όχι αναγκαστικά, θέλοντας και μη, αυθόρμητα, παίρνεις από την ενέργειά του. Βγάζεις και εσύ την καλύτερη εκδοχή του εαυτού σου. Δεν είναι πάρα πολύ σημαντικό να κάνουμε παρέα με ανθρώπους οι οποίοι μας εξελίσσουν και μας βγάζουν τις πτυχές, τις όμορφες πτυχές μας. Ο ΣΥΦ είναι ένας από αυτούς τους ανθρώπους. Γενικά δεν είμαι ήρεμος, γιατί, όπως λέγαμε και πριν, ζω σε μια κοινωνία που δέχομαι ό,τι δέχομαι, που ακούω ό,τι ακούω όλη μέρα από όποιος το ακούω και με πιάνει μια τρέλα. Λοιπόν, πάμε λίγο στο κομμάτι αυτό. Όχι της τρέλας ακριβώς, της δικής σου, δηλαδή όπως την εννοείς εσύ. Θα είμαι όμως στην ψυχική υγεία. Και εσύ έχεις μιλήσει αρκετά για το γεγονός ότι νιώθεις ότι έχεις μια ροπή στη θλίψη. Ναι. Και έχεις μιλήσει ανοιχτά και για την καταθλιπτικά επεισόδια τα οποία έχεις περάσει. Αρχικά εγώ έχω ιδιοψυχαναγκαστική διαταραχή διαγνωσμένη, το OCD που λένε. Το OCD έχει πάρα πολλές μορφές. Ιδιοψυχαναγκαστική διαταραχή, τώρα δεν είμαι ψυχίατρος, δεν μπορώ να τα πω επιστημονικά, θα σου πω πάνω κάτω τι βιώνω και τι ξέρω από τον ψυχίατρο που έχω επισκεφτεί. Η ιδιοψυχαναγκαστική διαταραχή λοιπόν έχει κάποια μοτίβα συμπεριφορών, γιατί υπάρχουν μνημονικές σκέψεις. Δηλαδή, μου καρφώνεται εμένα μία σκέψη στο κεφάλι. Ότι αν δεν πάρω το ποτήρι από εδώ, να το πάω εδώ, θα πεθάνω. Δεν θα ξημερωθώ το πρωί. Αν δεν ανοικοκλείσω δύο φορές το φως, θα πεθάνει η μάνα μου. Μνημονικές όμως σκέψεις. Μνημονικές. Όπως επίσης, επειδή έχει το στοιχείο της αιμονής, ιδιοψυχαναγκαστική διαταραχή, δεν μπορείς να διώξεις και φοβείς από το κεφάλι σου. Εγώ θυμάμαι το θανάτου λοιπόν που έχω. Δεν μπορώ να το αποβάλω λόγω της ιδιοψυχαναγκαστικής διαταραχής. Είναι μια μόνιμη καρφωμένη σκέψη. Σε αυτό οφείλονται τα καταθλιπτικά επεισόδια και οι κρίσεις πανικού που παθαίνω. Και δυστυχώς άρχισε από πολύ μικρή ηλικία αυτό. Άρχισε από όταν θυμάμαι τον εαυτό μου, 5-6 χρονών. Με θυμάμαι σαν παιδάκι, δηλαδή, να κάνω τέτοια. Γιατί λέω, άμα δεν κάνω αυτό, θα πεθάνω. Και δεν θέλω να πεθάνω. Και αν πεθάνω, τι είναι αυτό, και τι είναι η ύπαρξη, και τι είναι ο θάνατος. Και άμα πεθαίνουμε, γιατί γεννιόμαστε, ποιο είναι το νόημα. Παιδάκι τώρα, πώς να διαχειριστεί ένα παιδί αυτό το θεμελιώδες, το χαοτικό πράγμα. Ωστόσο, εσύ βρήκες λύση σε ένα βαθμό σε αυτό. Ναι. Και πάμε να δούμε ένα βίντεο για τον άνθρωπο που σε βοήθησε, σύμφωνα με όσα έχεις πει εσύ. Εγώ λοιπόν από πάρα πολύ μικρή ηλικία συνειδητοποίησα ότι η φύση μου γέρνει προς τη θλίψη. Έχω μια ροπή προς τη μελαγχολία και το σκοτάδι. Μου ήταν πάρα πολύ δύσκολο να έρθω σε επαφή με τη χαρά, το φως, την ξαγνιασιά,
άγνωστες λέξεις για μένα. Με ένα μυαλό που έτρεχε ασταμάτητα, σε πάρα πολύ γρήγορους ρυθμούς και στα πιο δύσκολα μονοπάτια, με υπαρξιακές αναζητήσεις και πολύ έντονη εσωτερική μοναξιά, δύσκολες στιγμές και σίγουρα μια πάρα πολύ δύσκολη διαχείριση για ένα παιδί, γιατί η παιδική ψυχή πάντα βάζει το συναίσθημα πάνω από τη λογική. Οπότε με θυμάμαι να ψάχνω τη γιατριά στη δυσκολία αυτή που βίωνα. Με θυμάμαι να ψάχνω ένα καταφύγιο που εκεί θα είμαι ξέγνιαστος, ήρεμος και ασφαλής. Έψαχνα έως και ασυνείδητα, γιατί σαν παιδί, κάτι να με λυτρώσει και να νικήσει αυτό τον ασταμάτητο φόβο. Και έτσι μια μέρα τυχαία βλέπω την Άννα Παναγιωτοπούλου και τη Μαρία Καβογιάννη και με το που τη βλέπω είναι σαν να πατήθηκε ένα μαγικό κουμπί μέσα μου, να έρθαν δυο φτερούγες πάνω από την παιδική μου ψυχή και να είπα αυτό είναι το καταφύγιο που έψαχνα. Αυτή είναι η γιατριά. Το γέλιο. Ας μιλήσουμε λοιπόν για τη γιατριά και για την Άννα. Καλά, την Άννα Παναγιωτοπούλου εννοώ. Την Άννα Παναγιωτοπούλου. Όταν μίλησα με τον αρχισυντάκτη, του ζήτησα κι εγώ ότι θέλω να μιλήσω για την Άννα σαν φόρο τιμής. Είναι το λιγότερο που μπορώ να κάνω σε έναν άνθρωπο ο οποίος, χωρίς καν να το ξέρει, επειδή αφιερώθηκε στην τέχνη, ψυχή και σώμα, με έχει βοηθήσει και συνεχίζει και με βοηθάει στα πιο δύσκολα, στις πιο σκοτεινές στιγμές. Εκεί που μπορεί να μην είναι κανένας άλλος, αυτά τα βράδια, τα δύσκολα, τα μοναχικά, που δεν έχεις κάποιον πάντα να πάρεις τηλέφωνο, που δεν θα σε καταλάβουν όλοι, που δεν θες να ανοιχτείς. Εκεί έρχεται η μαγεία της τέχνης. Και η Άννα ήταν, είναι και θα είναι μια τεράστια καλλιτέχνη, γιατί ήταν και ένας τεράστιος άνθρωπος. Γιατί πάνε κάπως μαζί αυτά, είναι αλληλένδετα. Όπως είπα και στο βίντεο, από πολύ μικρός έψαχνα πάντα αυτό το χάδι, αυτό το χάδι στην ψυχή που θα σταματήσει την απελπισία, το αίσθημα της απόγνωσης. Να κάνει το μυαλό να τρέχει λίγο πιο σιγά, λίγο πιο ευχάριστα. Όχι μόνο στο σκοτάδι και λίγο στο φως. Με το που είδα λοιπόν την Άννα, στον Dolce Vita την είχα δει πρώτη φορά, ήταν σαν ένα κεραυνοβόλο πράγμα, ένας κεραυνοβόλος έρωτας. Κατευθείαν έκανε μέσα και λέω, τώρα εγώ δεν φοβάμαι πλέον τόσο πολύ. Δεν είμαι βυθισμένος τόσο στο σκοτάδι, υπάρχει και ένα φως. Και όσο την έβλεπα, την ξανάβλεπα, την ξανάβλεπα, την ξανάβλεπα, καταλάβαινε ότι όλο αυτό με τραβάει πάνω, με τραβάει ψηλά στο φως. Και ήταν και ο λόγος που αποφάσισα να προσπαθώ να κάνω κάτι παρόμοιο κι εγώ στον κόσμο. Θα σε ρωτήσω κάτι δύσκολο. Πες μου 2-3 αγαπημένες σου ατάκες. Από το Πάνα για το Πουλού. Ναι. Λοιπόν. Πάρα πολύ. Σαν ρόλους ή σαν άνθρωπος. Θέλω σαν ρόλο, γιατί ξέρω ότι το ξέρεις απ' έξω και ανακατοπτρίζω. Ωραία, λοιπόν, η αγαπημένη μου, αλλά η Άννα, τι είχε, ένα χαρακτηριστικό σπουδαίο. Έπαιρνε λόγια που δεν ήταν ατάκες και τα έκανε ατάκες. Με τον τρόπο που έπαιζε. Αυτό είναι μαγικό. Άλλο ήταν Dolce Vita και είχε έρθει ο Αντώνης τώρα σπίτι, έλειπαν οι υπόλοιποι και είχε πάει πάνω να φτιάξει την κεραία της τηλεόρασης. Φτιάχνει την κεραία, πέφτει κάτω, σαβουριάζεται ο Αντώνης. Γυρνάνε οι υπόλοιποι και λένε στη Χριστίνα, καλά, έφτιαξε την τηλεόραση. Έχει φτιάξει την κεραία και για να το κρύψει αυτό παίρνει μπάσα φωνή και κάνει. Έχουμε κεραία, δεν το ήξερε. Τρελαίνομαι. Άλλο τώρα έχει πάει να τη είχαν κλέψει στο σπίτι. Έρχεται αυτό, συνεκβιάζει μετά τέλος πάντων και πάνω του φέρνει να τηγάνει στο κεφάλι. Και εκεί πέρα που είναι το τηγάνι έτσι, μπαίνει μέσα για σπασί και κάνει. Κοίτα Σωτήρη. Αυτό το τηγάνι είναι τόσο καθαρό. Αυτό που μπάσαρε τη φωνή, τρελαίνομαι. Θα σου πω και ένα που έχει πει εκτός ρόλου. Ότι για να κάνεις κωμωδία δεν πρέπει να είσαι φιλάρισκος. Δεν μπορεί φιλάρισκος άνθρωπος να κάνει κωμωδία. Γιατί κωμωδία απαιτεί να τσαλακωθείς, απαιτεί να ψάξεις, να σκάψεις τα έγκατά σου και να βγάλεις προς τον κόσμο και να εκθέσεις τις πιο ευαίσθητες και σκοτεινές πτυχές σου. Άρα εσύ είσαι ο καταλληλότερος για κωμωδία, γιατί είσαι από τους ανθρώπους που εκθέτουν τα πολλά πράγματα που έχουμε στην ψυχή τους. Ας πούμε, πολλά βίντεο. Σε πολλά βίντεο σε βλέπουμε να είσαι αυτός ο οποίος ψάχνει τον έρωτα και τον απορρίπτει, το βρίσκει, τον απορρίπτει. Είναι πάρα πολλά τα βίντεο. Ναι. Βέβαια, εσύ έχεις επίσης και για τον έρωτα μια κάπως αιρετική άποψη. Δεν τον θέλω. Ναι. Αρχικά, αυτό που συμβαίνει στα βίντεο, επειδή μου το ρωτάνε πάρα πολύ συχνά, μα καλά, βρε Γιάννη, είσαι τόσο όμορφος, λέω, ευχαριστώ, να είστε καλά, είναι πώς είμαι. Δεν βρίσκεις έναν άνθρωπο. Φυσικά και βρίσκω. Δηλαδή, δεν είναι αυτό που παρουσιάζω. Αυτό που παρουσιάζω στα βίντεο είναι ένα σενάριο, είναι ένας ρόλος, μια περσόνα που εξυπηρετεί πολύ συγκεκριμένο σκοπό. Να γελάσουμε και να τσαλακωθούμε και να με βάλω μέσα σε μια συνθήκη, αυτό τι κάνει ηθοποιός άλλωστε. Πρέπει να το κάνω στο ίντερνετ.
Δεν τον θέλω τον έρωτα. Καθόλου. Και πάρα πολλοί διαφωνούν και πάρα πολλοί συμφωνούν όμως μαζί μου. Θεωρώ ότι ο έρωτας λίγο σε αποβλακώνει. Λίγο σου βγάζει μία πτυχή πιο αδύναμη. Και εγώ δεν θέλω να είμαι αδύναμος. Είσαι αδύναμος προς τον εαυτό σου και ως προς τον άλλον. Τα συναισθήματα είναι πάρα πολύ έντονα, το μυαλό θολώνει, είναι σαν να είσαι σε μία μέθη. Δεν μου αρέσει να βρίσκομαι σε αυτή τη συνθήκη. Έχω βρεθεί, έχω πονέσει, έχω απογοητευτεί πάρα πολύ. Έχω κλάψει, έχω δει πως είναι και η θετική πλευρά του έρωτα, τα καλά του, τα όμορφα, και τα άσχημα, η απώλεια, το πένθος. Σε κανένα από τα δύο, σε καμία από τις δύο συνθήκες, εγώ δεν έκανα πράγματα για τον εαυτό μου. Δεν κατάφερα να εξελιχθώ. Έκανα φόκους στον άλλον άνθρωπο. Είσαι σίγουρος ότι δεν κατάφερες να εξελιχθείς? Κατάφερα να εξελίξω τον πόνο, που ο πόνος είναι ένα εργαλείο για την κωμωδία και το θέατρο, φυσικά. Και τη διαχείρισή του όμως. Ναι. Η ζωή έχει πάρα πολλά πράγματα που θα σε πονέσουν και πάρα πολλές δυσκολίες. Προτιμώ να μην έχω και αυτήν. Θα βιώσουμε πάρα πολλούς θανάτους. Θα χάσουμε τους αγαπημένους μας ανθρώπους, τους γονείς μας, πιθανόν φίλους μας. Έχω χάσει φίλο. Έχω χάσει κολλητό φίλο. Από τροχαίο. Έτσι, σε αυτόν τον πόνο δεν μπορώ να τα αποφύγω. Γιατί να μην αποφύγω τον πόνο του έρωτα, που δεν με βοηθάει και κάπου τελικά. Το έχουμε ξανασυζητήσει αυτό. Ναι, εσύ διαφωνείς πάρα πολύ. Στον θες τον έρωτα. Ναι, για μένα θα είσαι πάντα 23. Δεν θα πω πόσο χρόνο είσαι, αλλά θα είσαι πάντα 23. Ενώ είμαι 13. Είναι 13, ναι. Είναι λίγο περίεργο να ακούω από έναν άνθρωπο τόσο νέο να έχει στυλώσει τα πόδια απέναντι σε αυτό το συναίσθημα. Και είχαμε ξανακάνει μια κουβέντα μαζί και το είχαμε βγάλει και βίντεο κτλ. Και το είχα ανεβάσει αυτό. Ήταν τα σχόλια από κάτω 50-50. Ήταν η μισή. Ναι, Γιάννη, πέστατε, εγώ ακριβώς αυτό σκέφτομαι και εσύ. Υπονεμένη. Υπονεμένη. Μα πρώτα πονάς και μετά καταλαβαίνεις. Αν δεν φας πρώτα το προϊόν και ένωσες που έλεγα και πριν, δεν μαθαίνεις. Εγώ το έφαγα και είδα ότι δεν θέλω να το ξαναφάω, παιδί μου. Τρώω σουβλάκι. Λες, έχει και τη λαδίλα, έχει και το ένα, έχει και το άλλο. Εμένα μου πάει λαδίλα, τι θέλω, την αντέχει το στομάχι μου. Εγώ λέω, δεν τη θέλω τη λαδίλα από το σουβλάκι, θέλω λαδίλα από την πίτσα. Ούτως ή άλλως. Να σου πω, η επόμενη συνέντευξη θα είναι όταν θα είσαι ερωτευμένος. Θα γίνει στα καπί, λοιπόν, που θα έχω πια ξεμωραθεί. Δεν το δέχομαι. Και θα είμαι ερωτευμένος με τον Άγιο Ραφαήλ. Θα τον βλέπω οράματα. Δεν το δέχομαι, λοιπόν. Πάμε τώρα σε ένα πιο δύσκολο ακόμα από τον έρωτα θέμα και δυσάρεστο πολύ, τις γυναικοκτονίες. Έχεις πει το εξής. Θέλεις το γκέι με πίσα και πούπουλα και το βράδυ να δέρνεις τη γυναίκα σου. Έχεις κάποια εξήγηση για την έκραση των γυναικοκτονιών? Πατριαρχία. Η μία και η μοναδική. Ναι, θα μου πεις τώρα πόσο κλισέ ακούγεται αυτό. Ναι, και πολύ παιγμένο και πολύ ακουσμένο. Αυτό είναι όμως. Αυτό είναι. Το πρότυπο του άντρα μέχρι και σήμερα απλά πλέον δεν είναι όλοι έτσι. Όμως, το πρότυπο του άντρα ήταν και ελπίζω να φύγει από τη συνείδησή μας ότι θα πρέπει να είναι έτσι. Μου ανήκει η γυναίκα. Το κτήμα μου. Η γυναίκα μου. Άντρας, νταΐς, δουλευταράς, τροφοσυλλέκτης που πάει στη σπηλιά και φέρνει το κρέας και η γυναίκα τον περιμένει με την παντόφλα και το τάπερ και τον ελληνικό καφέ. Όχι. Αυτό ήταν πάντα λάθος. Δεν θα έπρεπε ποτέ να συμβαίνει αυτό. Όταν ακούω και παλιά ήταν αλλιώς τα πράγματα και ήταν άντρας και γυναίκα. Ήταν ο άντρας που πήγαινε στη δουλειά του, έφερε το ψωμί του, η γυναίκα τον άκουγε, ήταν υπάκουη, της σταύρωνε το ψηφοδέλτιο, της το έδινε σε φακελάκι, το ρίχνε μέσα, δεν έλεγε πολλά. Αυτό. Δεν ξέρω καν γιατί άρχισε. Δεν ξέρω ποιος ήταν αυτός που ξαφνικά είπε. Ο άντρας είναι πιο ικανός, έχει πιο πολλά δικαιώματα, είναι πιο έξυπνος, άρα θα είναι εδώ, σαν θέση στην κοινωνία, και η γυναίκα θα είναι στα τάρταρα. Κάτω από τη γη, θα βρούμε και πετρέλαιο σε λίγο. Ποιος το πρώτο είπε αυτό? Πραγματικά, ποιος είχε αυτή την απέσια ιδέα? Μη μου πεις τώρα ότι είναι από τις σπηλιές και τους Νεάτερνταλ. Όχι, έχει περάσει η κοινωνία διάφορες φάσεις. Δηλαδή, σε παρακαλώ πάρα πολύ. Γιατί έχει γίνει καν αυτό? Δεν καταλαβαίνω πού είναι πιο ικανός ένας άντρας από μία γυναίκα. Δεν μπορώ να το καταλάβω. Και επίσης η άλλη βλακία που ακούω, στη σωματική διάπλαση. Έχω κάτι φίλες μου που κάνουν κάτι kickbox, που αν με βάλουν κάτω θα σηκώθω σε 2 μέρες. Δεν είναι ούτε σωματική διάπλαση, συγγνώμη. Και πρόσφατα αυτό διαψεύστηκε. Διαψεύστηκε. Ναι, υπάρχουν ενστάσεις για το Άννα, είναι αλήθεια. Πού προπορεύεται ένας άντρας από μία γυναίκα? Και πού? Τώρα ρωτάς εμένα. Λοιπόν, και φτάνουμε, όντως, εγώ καταλαβαίνω απόλυτα όλα αυτά που λες.
Και φτάνει σε σημείο λοιπόν με αυτός ο άντρας να θεωρεί. Είσαι κτήμα μου λοιπόν. Είσαι η γυναίκα μου και είσαι το κτήμα μου. Δεν συμμορφώνεσαι με αυτά που σου λέω. Θες να φύγεις. Θες να μην είσαι πια το κτήμα μου, το παιχνιδάκι μου. Το δέχομαι. Δεν υπάρχει περίπτωση εγώ να το δεχτώ αυτό. Δεν μπορώ να σε κουλαντρήσω. Δεν μπορώ να σε χαλιναγωγήσω. Θα σε σκοτώσω. Αυτό είναι. Τρομακτικό, απέσιο, μοιάζει ψεύτικο, μοιάζει ένα κακό επεισόδιο του Κοκκινόπουλου. Αυτό είναι όμως η πραγματικότητα. Εδώ ζούμε. Όπως σου έλεγα πριν για την ομοφιλοφιλία, δεν μπορούμε να διανοηθούμε πώς γίνεται να βγαίνει ένας άνθρωπος και ξαφνικά να τον φτύνουν και να τον βρίζουν. Συμβαίνει. Αντιστοίχως και πολύ πιο τραγικό, όταν νιώθω ότι φεύγεις από το. Από το συσσαγωγικά, το μαντρί που σε έχω βάλει να ζεις μέσα. Δεν υπάρχει λύση. Θα πρέπει να πεθάνεις. Και ξέρεις, στις γυναικοκτονίες συμβαίνει το εξής, ότι πρόσφατα τις λέμε γυναικοκτονίες. Έχουμε ζήσει και οι δύο, νομίζω, περιόδους που ήταν εγκλήματα πάθους, δράματα. Και ξέρεις που εγώ χάνω τα μυαλά μου, που βγήκε μετά ο κάθε ένας καημένος, κακομύρης, προνομιούχος άντρας στην Ελλάδα και λέει, για μας σκοτώνουν άντρες, γιατί δεν το λέμε ανδροκτονίες. Γιατί κανείς δεν σε σκότωσε επειδή είσαι άντρας. Σε σκότωσε επειδή είχατε ξεκαθαρίσματα λογαριασμών. Σε σκότωσε επειδή πήγε να σε ληστέψει. Αλλά πήγε να σε ληστέψει επειδή θέλει τα λεφτά σου, όχι επειδή η ιατρική σου υπόσταση δεν παίζει κάποιο ρόλο σε αυτό. Την άλλη τη σκοτώνει επειδή είναι γυναίκα, επειδή τη θεωρεί κατώτερη. Πάντα τη θεωρούσε κατώτερη και θεωρεί ότι δεν πρέπει να σηκώνει κεφάλι και να κάνει το οτιδήποτε χωρί την άδειά σου. Γι' αυτό λέγεται γυναικοκτονία. Καμία ιατρική υπόσταση δεν έχει οδηγήσει σε δολοφονία. Οι θηλυκότητες βάλλονται στο πλανήτη. Πολύ σωστό είναι αυτό για τις θηλυκότητες. Λοιπόν, πάμε τώρα να σου κάνουμε, να ανεβάσουμε λίγο τη διάθεση, τώρα. Γιατί σε είδα, έχεις ταραχθεί. Με ανοίξαμε και θέματα τα οποία σε ταράζουν. Λοιπόν, πάμε σε κάτι που θα σε ανεβάσει. Γιάννης, μεγάλη φωνή και το όνειρό μου ήταν να έχουμε μια βραδιά μαζί στο Ηρώδειο. Αν το έχετε κάνει αυτό, θα λυποθυμούσα έτσι. Δεν στο κάνουμε για να μην λυποθυμήσεις. Ναι, για τη Μαρινέλα η καήλα της. Λέει πότε θα μιλήσω για το Γιάννη και για την ώρα. Ρε παιδιά, ακόμα να μιλήσω για το Γιάννη. Τι συμβαίνει εδώ πέρα. Η μεγαλύτερη φωνή, όχι της Ελλάδας, όχι των Βαλκανίων, του Ντουνιά Ολάκερου. Του γαλαξία, του σύμπαντος, δεν υπάρχει. Φτιάξαμε τη διάθεση, Ναι, με το που ακούω Μαρινέλα, δεν τρελαίνω. Με το που παίξει πρώτη πενιά σε ραμπαγκλάν και ακούσω. Από το καμιά φορά που είναι να βάλεις και μια μαντήλα, ρε παιδί μου, να φας και ένα κόλυβο να πενθήσεις, μέχρι το γυναίκα αφήνει να ντερμπεντέρει σε κρίμα τον μπόι σου καλέ. Τρελαίνομαι με τη Μαρινέλα. Χαίρομαι που ανεβάσαμε τη διάθεση για να πάμε σε πιο αισιόδοξες ερωτήσεις. Λοιπόν, θες μου τα όνειρά σου για το μέλλον. Πώς σε φαντάζεσαι 10 σε 20 χρόνια. Λοιπόν. Θα ήθελα να συνεχίσει ο κόσμος να μου κάνει την τιμή να τον αφορώ. Θα κάνω τα πάντα για να θέλει ο κόσμος να με βλέπει. Θα κάνω τα πάντα για να περνάει καλά μαζί μου και θα κάνω τα πάντα για να μην τον απογοητεύσω. Και να συνεχίσει να γελάμε παρέα. Οπότε είναι το κύριο και βασικό, γιατί αν δεν έχω τον κόσμο μαζί μου, ό,τι όνειρο και να έχω, δεν θα γίνει. Λογαριάζω χωρίς τον ξενοδόχο. Θα ήθελα ακόμη να συνεχίσουν να με αγαπάνε, όπως με αγαπάνε τώρα και μου λένε πολύ όμορφα πράγματα. Να αγκαλιαζόμαστε, να λέμε ωραία, να μου λένε γέλασα σήμερα, πέρασα όμορφα, είχα μια δύσκολη μέρα και με έκανες να χαμογελάσω. Θα ήθελα να συνεχίσει να συμβαίνει αυτό και τα λένε πιο πρακτικά. Είτε γίνεται μέσα από παραστάσεις, θέλω να αφοσιωθώ ξανά στις παραστάσεις, είτε είναι μέσα από μια ραδιοφωνική εκπομπή, μέσα από μια τηλεοπτική εκπομπή, μέσα από ένα βίντεο στο Instagram. Θα το βρούμε τον τρόπο μας. Ας με θέλουν εμένα. Και πάντα θα βρίσκομαι κάπου μέσα στα σπίτια τους. Τι νομίζεις ότι είναι αυτό που αγαπάει πολύ ο κόσμος εσένα? Μιλάς σε έναν αδιανόητο ανασφαλή άνθρωπο. Δεν ξέρω γιατί. Έλα τώρα. Εγώ θα σου πω ότι ίσως φταίνε οι αναφορές που έχω. Ας πούμε που σου έλεγα πριν η Άννα Παναγιωτοπούλου.
και η Μαρία Καβογιάννη έχουν παίξει καθοριστικό ρόλο. Αυτές με δίδαξαν σε εισαγωγικά θέατρο, πιο πολύ από τη σχολή που έχω πάει τη δραματική. Θέατρο και υποκριτική έμαθα μέσα από αυτές. Οπότε θεωρώ ότι είναι τόσο ταλαντούχα τα πλάσματα από τα οποία εμπνεύστηκα, που ίσως να φέρω κάτι από αυτές. Και γι' αυτό να μ' αγαπάνε. Mm. Δεν σ' αρέσει αυτό. Πολύ το παθές. Όχι, δεν είναι. Όχι, δεν είναι το παθές. Απλά εγώ, επειδή είμαι από τους ανθρώπους που σε παρακολουθώ, έχω τη τύχη να έχω μιλήσει αρκετά μαζί σου, να σε έχω ρωτήσει πολλά πράγματα, ναι, να σε ξέρω λίγο καλύτερα πέρα από τα βίντεο. Είσαι λαμπερός άνθρωπος. Μ' αρέσει και η δουλειά μου. Φαίνεται αυτό. Θεωρώ ότι εμπεριέχει μόνο αλήθεια αυτό που κάνω. Δεν το κάνω καν για τα χρήματα. Φυσικά βιοπορίζομαι από αυτό. Και όταν κλείνω μια δουλειά, απαιτώ και τα χρήματά μου. Όμως, μπροστά στην ικανοποίηση που μου δίνει το φώτα κάμερα πάμε, τα χαρούμενα βλέμματα του κόσμου και όλη αυτή η αποδοχή, δεν με νοιάζουν τα χρήματα. Το κάνω επειδή, ίσως αυτό να βλέπει ότι γουστάρω. Ναι, αλλά θα το έκανατε χωρίς χρήματα, πώς να το πω, ρε παιδί μου, αν μου λέει κάποιος. Όχι. Μην πάμε εκεί. Βγαίνει κάθε. Συνεχίζει να πει μπορεί. Δεν πρέπει να το κάνω. Όχι, και μην χαλάμε και την πηγιά, έτσι πρέπει να πληρωνόμαστε για τη δουλειά μας. Είναι μια δουλειά. Αλλά το έχω τόση μούρλα, τόση τρέλα αυτό το πράγμα. Θέλω να με αγαπάνε. Και είμαι ένα παιδί που μεγάλωσε χωρίς αγάπη. Και έχω αυτή την τύχη να είμαι σήμερα στα 21 μου και να έχω τόσο κόσμο να μου λέει Γιάννη, σε αγαπάμε. Ναι, αλλά ξέρεις τι γίνεται. Δεν υπάρχει μεγαλύτερο δώρο από αυτό. Δεν είναι μόνο ότι κάνεις τους ανθρώπους να γελάνε. Είναι ότι έχεις και τις γωνίες σου, έχεις την άποψή σου, θα βγεις να την πεις. Ξέρεις ότι η άποψή σου δεν θα προκαλέσει μόνο θετικά σχόλια. Δηλαδή, στην συνέντευξη αυτή που κάνουμε σήμερα, είπες πολλά πράγματα. Κάποιοι ξέρεις ότι θα το δουν, θα δουν την άποψή σου για τις γυναικοκτονίες και θα διαφωνήσουν. Το ξέρεις. Κάποιοι θα δουν την άποψή σου για την ομοφιλοφιλία και φυσικά θα διαφωνήσουν. Αλλά δεν σε ενδιαφέρει. Θα συμφωνήσει όμως μαζί μου πολύ η κυρία Λετινοπούλου, φαντάζομαι. Ναι. Θα με κάνει και follow, σίγουρα. Σίγουρα θα διαφωνήσω, φυσικά. Ναι, δεν πάω. Ποτέ δεν θα μετρίαζα μια άποψή μου, δεν θα ήμουν πιο, ας πούμε, διαλλακτικός σε κάτι ή θα έκρυβα κάτι για να είμαι αρεστός. Είναι αυτό που λένε, ας πούμε, τα νεολαίοι, εγώ πια 100 χρόνια. Δεν είμαι πίκμη για να είμαι αρεστός. Έρχεσαι σε αυτό το τραπέζι και λες είμαι 100 χρονών και αναφέρεις τον εαυτό σου. Ωραία. Το έχω πει, το ξαναπεί στην ψυχή, είμαι 100 χρονών. Δεν είμαι ένας άνθρωπος νέος πια. Είμαι ένας γυρασμένος άνθρωπος. Παρόλο που έχεις αυτή την άποψη για τον έρωτα που είπαμε πριν, φαντάζεσαι τον εαυτό σου, έστω κάποιες στιγμές, σε ένα πλαίσιο να έχεις έναν σύντροφο, να έχετε παντρευτεί, να έχετε αποκτήσει παιδιά, το έχεις φανταστεί ποτέ? Τρομάζω, τώρα τα έπεσε αυτά και νιώθω μια λεμιτόμα εδώ πέρα. Δεν μπορώ τη δέσμευση, εγώ και μια με τον εγκλωβισμό, με την κλειστοφοβία, δεν θέλω. Ειδικά το θέμα παιδί με τρομάζει πάρα πολύ. Επίσης θεωρώ ότι θα έπρεπε οι άνθρωποι που κάνουν παιδιά γενικότερα, είτε είναι ομόφυλα είτε ετερόφυλα ζευγάρια, να υπάρχει ένας έλεγχος, ένας γονεϊκός έλεγχος. Όπως στην υιοθεσία υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι, κάποιοι αρμόδιοι φορείς, οι οποίοι κρίνουν την καταλληλότητα των ανθρώπων για το να γίνουν γονείς ή όχι. Δεν μπορεί οποιοδήποτε να γίνεται γονιός. Είναι τεράστια ευθύνη να φέρεις ένα παιδί και να το μεγαλώσεις. Όταν εγώ λοιπόν σου λέω τρομάζομαι ένα παιδί και δεν μπορώ την ευθύνη, αν κάνω αυτή τη στιγμή εγώ παιδί, επειδή το θέλει ο σύντροφός μου, είναι έγκλημα. Εγκληματώ. Ναι, καλά. Είσαι και πολύ νέος ακόμα για να το σκεφτείς, αλλά. Μην το λες. Ειδικά και σε μια-δύο δεκαετίες πριν, σε αυτή την ηλικία κάνανε περισσότεροι άνθρωποι παιδιά. Έχω όνειρα για σένα, το έχεις καταλάβει. Δεν θα κάνω παιδιά. Δεν θα είμαι καλός γονιός. Θέλω να ερωτευτείς. Ναι, ερωτευτώ, είναι πιο πιθανό. Δεν θα είμαι καλός γονιός. Το παιδί θέλει αφοσίωση. Δεν το πιστεύω αυτό. Εγώ σου λέω ότι τους φίλους μου χάνομαι ένα και δύο μήνες και δεν δίνω εξηγήσεις. Αν ένας άνθρωπος δεν νιώθει έτοιμος για κάτι και κάτι τόσο σημαντικό και σοβαρό, να μην το κάνει. Εδώ που με ρώτησε πριν ο φίλος μου, γιατί δεν έχω δίπλωμα. Από το τιμόνι μέχρι το παιδί. Πρέπει να ξέρεις ότι την ευθύνη που θα πάρεις μπορεί να τη φέρεις σε πέρας. Εγώ ξέρω ότι θα βγω έξω, πιω τα ποτάκια μου. Δεν είμαι ένας υπεύθυνος άνθρωπος για να πιάσω τιμόνι. Και αν όλοι είχαμε μία αυτογνωσία και λέγαμε το έχω αυτό να το κάνω, ήθελα απλά τη βολή μου. Δεν θα είχαμε τροχιά, δεν θα είχαμε ατυχήματα, δεν θα είχαμε προβληματικούς ανθρώπους, γιατί δεν είχαν μεγαλώσει από προβληματικούς γονείς. Δεν θα ήμασταν όλοι θύματα θυμάτων. Τώρα που το ανέφερες, ξεχάσαμε να απαντήσουμε στη δεύτερη ερώτηση, τη μία απάντησε στον Σύφου, σχετικά με το πότε θα πάτε και να κλείσουμε πότε με αυτό. Αεροπλάνο. Ναι, πότε θα μπει σε αεροπλάνο, πότε θα πάτε ταξίδι. Πότε. Ποτέ, εντάξει, ποτέ μιλάω ποτέ. Κοίταξε, το αεροπλάνο με τρελαίνει εμένα πάρα πολύ, δεν μπορώ, δεν καταλαβαίνω για ποιο λόγο υπάρχουν τα αεροπλάνα.
αυτό το κλειστό κουτί που πετάει 20.000 πόδια πάνω από τη γη. Και ποιο είναι το πόδι, το δικό μου της Κουλιανού, και διαφορά. Είναι ψηλά, δεν θέλω. Εκτός κι αν παίξει πλανήτης Χάπη. Δεν ξέρω, θα λέμε αυτά στην τηλεόραση. Εκτός κι αν παίξει Χάπα, καρτέλα. Ναι, υπάρχουν κάποια τα οποία ναι, βοηθούν σε αυτό. Λοιπόν. Ή δύο gin tonic και πετάω, δεν έχω θέμα. Πολύ ωραία. Έχει πέσει το επίπεδο της εκπομπής. Μετά την Ελωνώνα μελέτη, εγώ ξαφνικά έχω πάρει και το ωραίο μπλε και λέω για gin tonic. Και όχι. Πέρασες ωραία. Πέρασα τέλεια, εσείς. Εγώ πέρασα κάθε φορά περνάω υπέροχα μαζί σου. Τα είπα καλά, όπως έπρεπε. Τα είπες όπως τα νιώθεις και αυτό έχει σημασία. Και χαίρομαι γιατί έρχεσαι κάθε φορά που συναντιόμαστε, τα λες όπως τα νιώθεις. Αναβαθμιζόμαστε όμως κάθε φορά. Καλά, ναι. Δηλαδή έχουμε αρχίσει από άλλες καταστάσεις ξαφνικά εδώ πέρα. Μετά θα πάμε και στο BBC. Έρχεται κι αυτό. Εσείς περάστε καλά ή βαρεθήκατε εδώ πέρα? Έχουμε και κοινό να πούμε. Έχουμε κοινό. Δεν βαρεθήκατε? Πάρα πολύ ωραία. Το άγχος μου, είναι ασφαλειά μου. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, ήταν ο Γιάννης Κατινάκης στο Black Box. Ανοίξαμε το δικό του κουτί. Ελπίζω να περάσατε όσο καλά περάσαμε κι εμείς. Ραντεβού την άλλη Κυριακή.